πάντασή μας. Καλή δύναμη, καλή χρονιά, ευλογημένη και χαρούμενη. Ευχαριστούμε. Κύριε Γιουρασιάρχα, σε εσάς και την καλή γυναίκα. Πρόνιμη φέτος. Το πιο ίσιο σχολείο αυτό σημαίνει πως υπάρχει σοβαρότητα. Να είστε καλά. Κύριε εκπρόσωπε του Δήμου μας, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί καθηγητές, αγαπητοί μαθητές, αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά. Εύχομαι σε όλους σας υγεία, δύναμη και δημιουργία. Υποδεχόμαστε σήμερα σε μια ζεστή αγκαλιά με ένα θερμό χειροκρότημα στους νέους μαθητές της πρώτης αρχής. Να απευθυνθώ λίγο σε αυτούς. Επειδή γνωρίζω ότι υπάρχει ένα μικρό σφίξιμο, να το πούμε άγχος, σας λέω πως κακώς το έχετε. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Από αυτή τη στιγμή πρέπει να το αποβάλλετε και να δώσετε το βάρος μόνο στη μάθηση. Το γυμνάσιο είναι απλά ένα ακόμα σκαλοπάτι στην εκπαίδευση. Θα γνωρίσετε πολλούς. Θα γνωρίσετε πολλούς καθηγητές που όμως θα σας αγαπούν το ίδιο και ίσως περισσότερο από τους δασκάλους που είχατε τα προηγούμενα χρόνια. Αν παρελπίδα κάποιος συμμαθητής σας ενοχλήσει, χωρίς καμία καθυστέρηση, απευθυνόσαστε στους καθηγητές ή και σε μένα. Δεν θα πρέπει να φοβάστε, γιατί το σχολείο μπορεί και θα το κάνει να σας προστατεύει. Θα με στεναχωρήσετε πολύ αν κρατάτε μέσα σας πράγματα που σας ενοχλούν και τα μαθαίνουμε αργότερα από τους γονείς σας ή μέσω τρίτων. Άρα λοιπόν κλείνω ότι δεν υπάρχει κανένα μα κανένα άγχος και ξεκινάμε όλοι έτσι όπως και οι μεγαλύτερες τάξεις, οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων. Το σχολείο μας από σήμερα μετά την αποχώρηση του Δευτέρου Γυμνασίου στεγάζεται σε όλο το σχολικό συγκρότημα. Έτσι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες βασικές υποδομές που μας έλειπαν τα προηγούμενα χρόνια. Αίθουσες δασκαλίες, εμπάερες και βίλιες. Εργαστήριο φυσικών επιστημών. Αίθουσα καλλιτεχνικών. Αίθουσα μουσικής. Αίθουσα εκδηλώσεων και προβολών. Θα επαναφέρουμε σιγά σιγά το σχολικό μας συγκρότημα στην από τα σχέδια προβλεπόμενη δομή του. Σε όλη αυτή την προσπάθεια σας θέλω όλους συνεργάτες. Θέλω τη συμβολή σας για να είναι αυτό το έργο όλων μας. Και τότε να είστε σίγουροι ότι θα είναι πιο μεγάλο και πιο σημαντικό. Οφείλω όμως να δηλώσω πως θα είμαι πολύ αυστηρός σε περιπτώσεις μαθητών που εσκεμμένα προκαλούν ζημιές και δηλώνω πως θα χρεώνεται στους γονείς τους το κόστος της ζημιάς. Θέλω εδώ να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που στάθηκε αρρωγό στην προετοιμασία του σχολείου. Να ευχαριστήσω επίσης και τους συναδέλφους μου που παράλληλα με τις εξετάσεις βοήθησαν στην προετοιμασία του σχολείου. Οι υποδομές βοηθούν, όμως δεν είναι αρκετές. Απαιτούνται πολλά ακόμη. Απαιτείται καλλιέργεια κλίματος αμοιβαίου, σεβασμού και συνεργασίας.
σκληρή δουλειά για να προοδεύετε και να μην επαιτείτε την προαγωγή σας. Να αποκτήσετε παιδεία και αξίες που στις μέρες μας έχουν απαξιωθεί. Να μάθετε να σεβόσαστε τη δημόσια περιουσία για να έχετε το δικαίωμα να απαιτείτε κάτι καλύτερο. Να μάθετε στην οικονομία, να σας διακρίνει η αλληλεγγύη, να σας συγκινεί ο πόνος του διπλανού και να χαιρόσαστε για τις επιτυχίες του. Να μάθετε στη δημιουργία και να έχετε υψηλά επίπεδα επίδοσης. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το σχολείο επιβραβεύει την προσπάθεια και όχι την αδιαφορία και την τεμπελιά. Για το σχολείο δεν υπάρχει το «δεν τα καταφέρνω γιατί δεν μπορώ». Υπάρχει μόνο «δεν τα καταφέρνω γιατί δεν θέλω». Να δώσετε μεγαλύτερη βάση στον πλούτο των ψυχικών συναισθημάτων και λιγότερο στα υλικά αγαθά. Θα μου επιτρέψετε να σταθώ λίγο σε ένα σοβαρό θέμα που αφορά την εμφάνισή σας. Θα ήθελα να φροντίζετε όλοι και ιδιαίτερα οι μαθήτριες να μην προκαλείτε με τον ντύσιμό σας. Στο σχολείο ερχόμαστε με αμφίεση που χαρακτηρίζει τη μαθητική μας ιδιότητα. Αγαπητοί μαθητές, να είστε σίγουροι ότι οι καθηγητές σας μοχθούν για σας. Χαίρονται όταν εσείς προοδεύετε και λυπούνται όταν δεν αξιολογείτε σωστά τη γνώση, την παιδεία. Το δείχνουν έμπρακτα. Πέρυσι, πολλοί καθηγητές του σχολείου μας έκαναν δωρεάν το απόγευμα, μαθήματα το απόγευμα, χωρίς να τους το επιβάλλει κάποιος, για όλους τους μαθητές. Κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν και ωφελήθηκαν. Άλλοι δυστυχώς αδιαφόρησαν και σε αυτή την ουσιαστική βοήθεια. Θα εκμεταλλευτώ την παρουσία του κυρίου Κυλιμάτου, Δημοτικού Συμβούλου, για να ζητήσω εκ μέρους όλων μας την επίσπευση των παρακάτω έργων που έχει ανάγκη το σχολείο μας. Τον αγωγό απορροής ομβρίων στην αυλή του σχολείου, που αν δεν διορθωθεί ακυρώνει ολόκληρη την αυλή του σχολείου. Την αντικατάσταση των φωτιστικών όλου του σχολείου, που είναι σε κακή κατάσταση. Την εξωτερική προστασία του σχολείου, που άπτεται της ασφάλειας του κτηρίου. Σας εύχομαι και πάλι καλή και δημιουργική χρονιά. Αύριο, παιδιά, αύριο, τώρα θα φύγετε, αύριο θα έρθετε στις 8.30 ώρα στο σχολείο με τις τάδες για να πάρετε τα βιβλία.